Προτάσει του αέρα. Άκουσα και δέχτηκε να μας μιλήσει για λίγο και θα μπει στην πουλή γιατί έχει δουλειά. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ντόλιος, τον άκουσα στο Real FM. Ο οποίος μίλησε για το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είναι βουλευτής του Πασόκ ο κύριος Ντόλιος. Κύριε Ντόλιο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είπατε ότι κάπου από όρους, για να τα αποδώσω, με όρους πολιτικούς, και είπατε, λέτε, σας έδωσα ένα παράδειγμα, πρόσφατο παράδειγμα, ότι περιέγραψε στις επιπτώσεις μια πιθανής εξόδου από το ευρώ με πολύ καθαρό τρόπο στο Τέξας σχετικά πρόσφατα ο κύριος Τσίπρας, και είπατε ότι προκειμένου να συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί να μην κοιτάξει προς την σοσιαλδημοκρατική πλευρά. Και ναι, θα έλεγα υπό όρους σε μια συνεργασία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είπατε? Κοιτάξτε, εγώ πίστευα πάντα, το είπα και στη Βουλή στην συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέραν του ότι δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή μια εναλλακτική οικονομική πρόταση, δεν διαθέτει και εναλλακτική πολιτική πρόταση. Παραδείγματος χάρη, είναι γνωστό, ας πούμε ότι γίνονται εκλογές και παίρνει μια κάποια πλειοψηφία. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή. Διαθέτει, δεν γίνεται με το κουκουέ γιατί δεν θέλει να τους δει. Η εναλλακτική λύση που έχει είναι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θεωρώ ότι είναι μια παραφύσινη συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, όπως κατά τη γνώμη μου την θεωρούν ως τέτοια η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τους πρότεινα λοιπόν και τους είπα ότι θα σκεφτούν την κεντροαριστερά. Και μην μας πούν ότι δεν έχουν σχέση με αυτόν τον χώρο, αφού το 100% σχεδόν των ψηφοφόρων τους προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Εσείς με λίγα λόγια θα βλέπατε με καλό μάτι μια συνεργασία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ? Ορίστε. Θα βλέπατε με καλό μάτι μια συνεργασία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ? Θα την έβλεπα με καλό μάτι μια συνεργασία η οποία θα γινόταν με όρους πολιτικούς. Με πολιτικούς πάντα, βέβαια. Εγώ, άμα είναι άλλο, γιατί. Εγώ δεν είπα να υπάρχει συναλλαγή, δηλαδή να σου δώσω 50.000. Το μήνα, άμα. Ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Πάντως δεν είναι. Προσέξτε, αυτό ακούγεται πρώτη φορά από στέλεχος του Πασόκ.